Λοιπόν, Βίκραμ και Φατμά, σήμερα θα πάμε στο κτήμα που οργώσαμε για να φυτέψουμε τον Ελαιώνα. Είχε πολλή δουλειά. Ναι. Βγάλαμε τις μεγάλες πέτρες πρώτα, μετά οργώσαμε με το ενί του τρακτέρ να ανακατευτεί καλά το χώμα και κάναμε και φρέζα. Ξέρεις, η φρέζα το κάνει πιο αφράτο για να πιάνει το νερό καλύτερα. Ναι, ξέρω, το είδα το κτήμα. Και πόσες ελιές θα φυτέψουμε? Το κτήμα είναι 10 στρέμματα, σε κάθε στρέμμα φυτεύουμε 20 ρίζες, άρα θα φυτέψουμε 200 ελαιόδεντρα. Πόσο μακριά θα είναι το ένα δέντρο από το άλλο? Θα έχουν 7 μέτρα απόσταση το ένα από το άλλο, ώστε όταν μεγαλώσουν, τα κλαδιά τους να έχουν χώρο, να τα βλέπει ο ήλιος και να παίρνουν και αέρα. Και εγώ τι θα κάνω, Δημήτρη? Εσύ θα φυτεύεις μία-μία τις ρίζες σε κάθε λάκκο που θα ανοίγεις με την αξίνα. Και πόσο βαθύς πρέπει να είναι ο λάκκος? Περίπου 50 εκατοστά. Θα βάζεις μέσα και λίγη κοπριά, θα φυτεύεις μετά το δέντρο και θα σκεπάζεις από πάνω με χώμα. Αυτό το φτιάρι θα σε βοηθήσει. Κατάλαβα. Και εκείνες οι βέργες, τι θα τις κάνουμε, Δημήτρη? Αυτές οι βέργες είναι για να στηριχτεί το δέντρο όσο ακόμη είναι μικρό. Βέβαια, η ελιά είναι δυνατό δέντρο. Άμα πιάσει, δεν χρειάζεται στήριγμα. Πρόσεξε όμως, τη βέργα δεν θα τη βάζεις δίπλα στη ρίζα, γιατί μπορεί να πιάσει τη ρίζα και να τη χαλάσει. Θα κρατάς μια μικρή απόσταση. Ωραία. Και μετά θα το δέσω και με ένα σχοινί για να στέκεται καλύτερα. Ναι. Και θα σκάψεις και γύρω-γύρω μία γούβα για να κρατιέται το νερό όταν ποτίζουμε. Η τσάπα θα σε βοηθήσει σε αυτό. Έγινε. Πάω να φέρω τα εργαλεία και φεύγουμε. Στο τέλος, θα τα ποτίσουμε όλα μαζί? Ναι, ποτίζουμε και είμαστε έτοιμοι.